Ομήρου Οδύσσια. Ραψοδία Α. Rhapsody A. I hold in my hands a passage that exists in Greece for over 7,000 years. It is a valuable script of Omiros that is a bigger honor that I keep it in my hands right now, and I want so much to read it for all of you who love the Greek civilization, but I'm going to read it with the modern Greek pronunciation, the ancient passage with modern Greek pronunciation. But if you are interested in listening this passage in a more deep, original, authentic Greek pronunciation, ancient Greek pronunciation from a professor, soon in this channel you will be able to enjoy the authentic pronunciation of Omiros Odysseia from Greek professors. But now I will try to read it with the modern Greek pronunciation for all of you. It is simplest, okay? And I hope you enjoy it. Let's start. Άνδρα μη ένεπε, μούσα, πολύτροπον, ως μάλα πολλά πλάχθη, επί τρεις ιερών πτωλίεθρον έπερσεν. Πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνο, πολλά δε όγ εν πόντο πάθεν άλγια, ον καταθυμών, αρνήμενος ειν τε ψυχήν και νός των εταίρων. Αλλού δώσε τάρουσε ερίσατο, η έμενος πέρ, αυτόν γάρ σφετέρισιν ατασθαλίησιν όν όλοντο, νύπη ή καταβούσι περίονος η ελίγιο ίστιον. Αυτάρ ότι συν αφίλετο νόστιμον ήμαρ. Now we have reached at line 10. I just try to help you with the lines, so not to get lost as we continue. Okay. Τον αμόθεν γε θεά, θύγατερ διός, υπέ και ημίν. Εν θα άλλημεν πάντες, όσοι φύγων επίν όλεθρον, οίκοι έσαν, πόλεμον τε πεφευγότες ιδέ θάλασσαν. Τον δίον νόστου και χρημένων ιδέ γυναικός, νύμφη πότνη, έρη και καλυψό δία θεάων, εν σπέση γλαφυρίσι, λιλεωμένη πόσιν είναι. Αλότε διέτος ήλθε περιπλωμένον εν αυτόν, το η επεκλώσσα το θεή εικόν δεν έες θεησιθάκιν, ουδέν θα πεφυγμένος ή ένα έθλον, και μετά ίση φίληση. Θεοί δε ελέερον άπαντες νόσφι ποσιδάωνος, ούδας περχές με νέεν εν αντιθέω οδυσσί, πάρος ειν γε ανικέστε. Αλλωμέν εθίωπας με τεκίας θετυλώθ αιώντας, εθίωπας τι διχθά δε δέατε, έσχατη ανδρών, ημέν δυσωμένου υπερίωνος ιδανιόντος, αντιόν ταύρονται και αρνιών εκατόμβης. Ένθ όγε τέρπετο δε τι παρήμενος, η δε δι η άλλη ζηνός, εν η μεγάρισιν Ολυμπίου αθρώοι ήσαν. Τίσι δε μύθον ήρχε πατήρα ανδρώντε θεόντε, νήσα το γάρ κατά θυμών αμίμονος εγίσθιο. Τον Ραγαμεμνονίδης τηλεκλητός έκταν ορέστης, του όγε επιμνησθείς επέ αθανάτηση με τη είδα, ο πόποι ίον δι νη θεούς βρωτή αιτιόντε. Εξημαίων γάρ φασίκακ έμενε, ιδέ και αυτή. Σφίσιν ατασθαλίσιν υπερμόρον άλγε έχουσιν, ως και νυν αίγισθος υπερμόρον ατρεΐεδα ο γη μάλοχον μνηστήν, τον δέκταν ενωστήσαντα, ιδός επίν όλεθρον, επί πρώοι ύπομεν ημείς, ερμίαν πέμψαντες, εύσκοπον αργεϊφόντιν, μη ταυτόν κτίνιν μη τεμνάς θεάκητην,
εκ γάρο ρέστα οτίσις έσαι θεατρεΐδα ο, ο ποπτάν βίσιτε και εισιμήρετε εις, ως εφα θερμίας αλλού φρένας εγίσθιο, πίθα αγαθά φρονέων. Νυν δαθρώα πάντα πέτησεν, τον δημίβετε επί τα θεά γλαυκόπης Αθήνη. Ω πάτερ ημέτερε κρονίδι, είπατε κρυόντων, και λύν κοινός γεϊκό ότι κείται ολέθρο, ως απόλυτο και άλλους ό,τι στιάφτα γερέζει. Αλλά μη αμφοδησί ιδάει φρόνιδάε τεϊτορ, δυσμόρο, ως δίδυθά φίλων από πείματα πάσχη, νήσω εν αμφιρίτη, όθη τον φαλός έστι θαλάσσης. Now we have reached at line 50.